εικόνα. Μόνος το ζών κατετέθη
Yeah.
So
Μεσητείες των Κύριων, όταν μέλη
Χριστός Κρατός. Ανήξον ημί του ελαίου σου την θύραν κόρη, νη προσκαλουμένης ον όνομα, ως ανθρώπων τα κοινή καταφύγη. Σουδένσι αξιον τελούμεν, φωνή μην παρέχει δωρεών, τη γιορτά μου καν προσαγωμένο. Αν το Πατρί, στον Υιό και το Παναγίο Πνεύμα, προσαγωμένε ψεύος, η Τριάδη τη Αγία και Σεπτή. Και Άγιοι και εξ αιώνας των αιώνων να μη ας μας η πίστη ορθοδόξησε και προτέχει πάντες ανυπνίξομεν σήμερον την Μητέρα του Θεού του Λοπρεπών. Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Προς σκηνών
Oh.
του Θεού, εις τον οποίον ενωτιζόμεθα με τα ότα της ψυχής μας εις έτη τας ουρανίους ψαλμωδίας, των αγγέλων οι οποίοι μνούσαν λιγυρά τη φωνή την Κυρίαν των Αγγέλων και Βασίλισσα των Ουρανών. Κατοπτεύομεν εντάφθα τους Αγίους Αποστόλους, συνελθώντας εκ περάτων της γης εθερίως, δια να αποδώσουν την οφειλωμένη τιμήν και τον σεβασμόν εις εκείνην, η οποία εστάθη αληθώς στήλος της Εκκλησίας, πρέσβυρα προς Κύριον και λαμπάδα αναμένη ενώπιον του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Ο τόπος τούτος, ο τόπος των θαυμάτων και των θαυμασίων και των μεγαλείων, εις τον οποίον κατανικώνται οι νόμοι της φύσεως και ενίζονται οι νόμοι της φύσεως. Ο θάνατος προμνηστεύεται την ζωήν και ο τόκος παραμένει η φανέρωση του θαύματος και των μεγαλείων του Θεού, ο άφθορος τόκος της Παρθένου. Γίνεται κλίμακα ο τόπος τούτος, εκ του οποίου και δια του οποίου κατέρχεται ο Θεός εις την γην, αλλά γίνεται και γέφυρα η μετάσσιος, η οποία οδηγεί τους πιστούς εις των ουρανών. Ένας δρόμος τον οποίον ίνιξε πρώτος ο Κύριός μας Ιησούς και μετά τούτον η Αγία Μητέρα Του, η Παρθένος Μαρία. Ήλθαμεν εδώ από περάτων της γης για να αποθέσομεν το ευλαβικό θυμίαμα των ψυχών μας ενώπιον της επτής και Αγίας μορφής της, και ιστάμεθα εν φόβο και τρόμο εις των τόπων τούτων, και νικόμεν των φόβων με των πόθων, δια να τιμήσομεν όσο είναι δυνατόν και αν είναι δυνατόν εκείνη η οποία έγινε αληθώς η Μητέρα του Θεού του Υψίστου. Και η τιμή αυτή δεν έχει μόνο τα στοιχεία μίας συναισθηματικής εξάρσεως, η οποία είναι δεδομένη δια τούτη τη στιγμή. Είναι δεδομένη για κάθε στιγμή όταν αναφερόμεθα εις το Άγιον πρόσωπον της Παναγίας μας. Αλλά οδηγούς μας σε αυτήν την πορεία που είναι πορεία σωτηρίας, αφυπνήσεως, διδαχής, έχουμε τους θεοφόρους πατέρες μας, τους απλανείς κήρυκας του Ευαγγελίου του Θεού, εκείνους οι οποίοι παρέλαβαν την αρχαιωτά την παράδοση της Εκκλησίας περί της κοιμήσεως και της εις ουρανούς μεταστάσεως της Αγίας Παρθένου ως δόγμα μυστικών και σεσηγημένων, και το παρέδωσαν ως πλούτον αναφέρετον και ως κληρονομίαν αδαπάνητον εις τις γενναίες των Ορθοδόξων Χριστιανών. Εκείνους έχουμε ως οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την ιεράν και αγίαν μορφήν της, με πρώτον σκοπόν και στόχον να τιμήσουμε εκείνη η οποία ανεδείχθη αληθώς ή και χαριτωμένη ή ευλογημένη εν γυναιξή. Η Αγία Παρθένος, η Θεόπες Μαριάμ, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, είναι εκείνο το μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία πρόσωπο, το οποίο
κοσμείται από την πληρότητα των χαρισμάτων του Θεού και των αρετών του Θεού. Αυτά τα χαρίσματα ήταν επαγωγά της χάριτος του Θεού, έτσι ώστε εκείνη να γίνει ο θρόνος του Θεού του Υψίστου, το σκεύος της εκλογής. Και αυτά τα στοιχεία από την ζωή της Αγίας Παρθένου ήταν αυτά τα οποία εφώτισαν την Αγία ζωή της. Ένας βίος παναμόμητος, μία ζωή πανάχραντος, ένας συνεχής πνευματικός αγώνας για την κατάκτηση της αρετής, η άρνηση της κακίας και κάθε αμαρτίας και μία ψυχή ολόφωτος ενώπιον της οποίας ακόμα και αυτός ο ηλιακός δίσκος ίσταται περιδεής και περίτρομος. Η Αγία Παρθένος είχε το πλήρωμα της χάριτος του Θεού μέσα εις την Αγία ψυχή της και αυτό το πλήρωμα μετέδιδε εις ολόκληρον την ζωή και την οικουμένη και εις τους χριστιανούς. Δια τούτο και τιμόμεν την Παναγία μας ως το αληθινόν και αξεπέραστον πρότυπον του πιστεύοντος και αγωνιζομένου ανθρώπου. Δια τούτο και εμπνεόμεθα από την Αγία μορφή της δια των καθημερινών μας αγώνα, διότι και εκείνη θυγατέρα ούσα Αδάμ, αδελφή μας δηλαδή κατά την φύση την ανθρωπίνην, υπερεύει εις την αρετήν και εις την αγιότηταν όλους τους ανθρώπους και καλεί και όλους μας να αναβόμενοι στο όρος το Άγιον των αρετών, να επιποθήσομεν την αγιότητα η οποία είναι ο στόχος και ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Δια τούτο τιμόμεν την Παναγία και εμπνεόμεθα από εκείνη, δια τούτο εκείνη φράσει τα στόματα εκείνα των ασεβών, οι οποίοι λέγουν ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να επιποθήσει και να κατακτήσει την αγιότητα. Ναι, ο άνθρωπος μόνος αδύνατος είναι όταν μάλιστα είναι συμπεπλεγμένος σε πάθη, σε αμαρτίες, σε πτώσεις και φθορές. Αλλά ο άνθρωπος, ο αγωνιζόμενος, ελκύει την χάρη του Θεού και όταν κατασκηνώσει η χάρη του Θεού εντός μας, τότε τα πάντα γίνονται δυνατά. Γιατί είπε ο Κύριος, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αυτήν την αλήθεια, αυτή την πίστη την έκαμε πραγματικότητα εις την ζωή της η Αγία Παρθένος και μας καλεί, μας προτρέπει, μας εμπνέει, μας οχυρώνει στον καθημερινό μας αγώνα που είναι αγώνας προς τους άρχοντας και τας εξουσίας του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου, που είναι αγώνας ενάντια εις την ευτέλεια και εις την φθορά, που είναι αγώνας ενάντια στην ισοπαίδωση των πάντων, που είναι αγώνας και πνευματική προσπάθεια προς όλους εκείνους και όλα εκείνα τα συστήματα που αιώνες τώρα προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο ότι είναι μια χούφτα χώμα πάνω εις αυτήν την γη που κινείται μέσα στην τυχαιότητα και μέσα εις το απρόπτον. Η Παναγία μας υψώνεται, αδελφοί μου, ως ανάχωμα απέναντι σε αυτές τις βέβυλες και καταστροφικές και ανωφελείς σκέψεις και θέσεις των ανθρώπων. Εκείνη έφτασε εις το όρος, κατέκτησε τις κορυφές των αρετών, εδέχθη των ασπασμών, των ουράνιων ασπασμών του Αγγέλου και έγινε εκείνη ο θρόνος του Θεού του Υψίστου, ο λογικός, ο παράδεισος, η πλατιτέρα των ουρανών, αλλά και η λαμπροτέρα των ηλιακών ακτίνων. Είμεθα εδώ ενώπιον του Ιερού Θεομητορικού Μνήματος για να ομολογήσομεν αυτό το οποίο παρελάβομεν από την Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξον Εκκλησίαν, τη μίαν και μόνην Εκκλησίαν του Χριστού, ότι δηλαδή η Αγία Παρθένος είναι η αληθής και μόνη Θεοτόκος, είναι εκείνη η οποία κατά τον Άγιον Κύριλλον Αλεξανδρίας εγέννησε Θεόν σε σαρκωμένον, όχι άνθρωπον από Θεοθέντα, αλλά Θεόν σε σαρκωμένον,
δια τούτο και αληθώς και είναι και ονομάζεται και φημίζεται ως Κυριοτόκος, ως δηλαδή η αληθής και μόνη Θεοτόκος. Εκείνη, όπως λέγει ο πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εφανέρωσε στους αγγέλους και στους ανθρώπους την άβυσσον της Θείας Αγάπης. Εκείνη έγινε η νοητή κλίμακα την οποίαν είδε ο Ιακώβ, δια της οποίας κατέβει ο Θεός εις τον κόσμον αυτόν. Εκείνη εδάνησε εις τον Θεόν τον μηδεμίαν ανάγκην έχοντα την ανθρωπίνην φύσην. Ο Θεός Λόγος μετέλαβε της ειδικής της σαρκός και δι' αυτής της ανθρωπίνης φύσεως, την οποίαν και εθέωσε και αθανάτησε το πρόσλημα και απεκατέστησε την ωραιότητα και το κάλος της εκπεσούσης και αμαυρωθήσης εικόνος του ανθρώπου. Εκείνη έγινε η παραίτητος κάθε ευλογίας για το γένος των ανθρώπων. Εκείνη απέδειξε, εφανέρωσε, κατέστησε γνωστό εις όλους, εις αγγέλους και ανθρώπους, το μέγα έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά και κάτι ακόμα, κάτι ασύγκριτο, κάτι ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου. Απέδειξε η Αγία Θεοτόκος την ομορφιά και την ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Έλεγε ο αείμνηστος θεολόγος Παναγιώτης Νέλλας εις ένα σύγγραμμά του για την Αγίαν Θεοτόκον. Αυτή, λέει, εφανέρωσε με έναν τρόπον μοναδικόν η Αγία Θεοτόκος την ομορφιά της ανθρωπίνης φύσεως. Είπαν, έγραφε, κάποιοι μεγάλοι άθεοι μέσα εις αυτόν τον κόσμον ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Κανείς όμως δεν ετόλμησε, παρεκτός των Αγίων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ότι ο άνθρωπος όχι μόνον μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός, αλλά μπορεί και να γεννήσει αυτόν τον ίδιον τον Θεόν. Αυτή είναι η υψίστη ωραιότητα, αυτή είναι η υψίστη ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Ασύλληπτο το μυστήριο, αδελφοί, πώς η κτιστή ανθρωπίνη φύσης μπορεί να γεννήσει τον άκτιστον Θεόν. Και ταύτα πάντα συνεχίζει ο εγκρατής εκείνος θεολόγος. Τα έπραξε η Παναγία μας, εκείνη τα εμισταγώγησε, εκείνη τα τελεσιούργησε. Διατηρούσα πάντοτε εν την καρδία της ότι ενώ ανέβει εις τέτοιον ύψος παρέμενε δούλη Κυρίου. Αυτή η Αγία ταπείνωσή της, η οποία ήλκησε την χάρη των ουρανών, την χάρη του Θεού, την κατέστησε αληθώς με θόριον μεταξύ κτιστής και ακτίστου φύσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτή η υψίστη ευγένεια, ο άνθρωπος να αξιώνεται από τον Θεό, να γεννά τον ίδιον τον Θεόν, και αυτό το έπραξε η Παναγία μας. Αλλά όμως και την μακαρίζομαι και την ομολογούμε και την τιμούμε και εμπνεόμεθα από εκείνη, αλλά όμως παρηγορούμεθα από εκείνη σπουδαίως, γιατί εκείνη είναι η μάνα μας. Από τη στιγμή που έγινε μάνα του ιδίου του Θεού, έγινε και μητέρα όλων των ανθρώπων. Δια τούτο και προστρέχομεν στην χάρη της, δια τούτο και αισθανόμεθα το παρηγορητικό της χάδη στην ζωή μας, δια τούτο και είναι αληθώς και την αισθανόμεθα ως μία άβραν παρηγορίας μέσα εις την ζωή μας και μέσα εις τον αγώνα μας. Εκείνη το τείχος το απόρθητον, εκείνη το λιμάνι το εύδιον, εκείνη η παρηγορία, εκείνη η πρέσβυρα, εκείνη η απολογήτρια, εκείνη η εγγυήτρια, εκείνη η παραμυθία, εκείνη η μάνα του κόσμου και η μάνα του καθενός από εμάς. Και σήμερα, Θεότατε Πατριάρχα της Αγίας Πόλεως, ήρθαμε όλοι στη μάνα μας, ήρθαμε για να της πούμε τον πόνο μας,
ήρθαμε για να αφήσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας να πλημμυρίσει από αισθήματα ευγνωμοσύνης. Ήρθαμε να πούμε αυτά σε εκείνη που δεν τολμούμε να τα πούμε στους ανθρώπους. Ήρθαμε να πούμε για τους πόνους μας, για όλα αυτά τα οποία διαστίζουν μελαγχολικό στη ζωή μας. Ήρθαμε στη μάνα μας με τη βεβαιότητα ότι εκείνη ως πλατιά αγκαλιά που είναι θα μας ακούσει, θα μας παρηγορήσει, θα μας συγχωρήσει. Γιατί όπως έλεγε ο γέροντας Αγιορείτης μοναχός Μωυσής, η Παναγία είναι μάνα που δεν ξεσυνερίζεται. Κι αν οι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν κρατούμενα από τις συμπεριφορές των συνανθρώπων τους, κι αν οι άνθρωποι είναι σκληροί να συγχωρούν τους συνανθρώπους τους, η Παναγία είναι μάνα. Είναι μάνα εκείνου ο οποίος επάνω από το ύψος του Σταυρού εσυγχώρησε του Σταυρωτάς. Είναι μάνα πλατιά αγκαλιά που δεν ξεσυνερίζεται, δεν κρατάει πίκρες και θλίψεις, δεν ανακεφαλαιώνει και δεν δίδει στον άνθρωπον αυτά τα οποία του αξίζουν όταν εκείνος πορεύεται στους δρόμους της αποστασίας. Ήρθαμε λοιπόν στο σπίτι σου, μάνα Παναγία, σήμερα, στο τελευταίο σπίτι σου πάνω στη γη. Ήρθαμε για να σε παρακαλέσουμε πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας, για τις πτώσεις μας, για τις αμαρτίες μας, μάνα Παναγία. Δεν έχουμε μάτια να υψώσουμε στον ουρανόν, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης του Κυρίου. Ήρθαμε λοιπόν στην αγκαλιά σου να παρηγορηθούμε και να σε παρακαλέσουμε εσύ να υψώσεις τα χέρια σου ενώπιον του θεϊκού παιδιού σου, για να στείλει εκείνο στη ζωή μας το Μέγα Έλεος. Ήρθαμε στο σπίτι σου, Παναγία μας, για να σε παρακαλέσουμε εμείς οι ελθόντες από την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, η οποία φαίνεται ότι βαδίζει σε οδούς και ατραπούς ιδιαιτέρως επικινδύνους. Ήρθαμε εσύ που είσαι υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας, να σου πούμε τον πόνο και την αγωνία μας για μια πατρίδα που βαδίζει χωρίς να έχει δρόμον ασφαλείας, για μια πατρίδα η οποία βαδίζει χωρίς πηξίδα, για μια πατρίδα η οποία θέλει να σβήσει όλους εκείνους τους φάρους, τους ακτινοβόλους που διαχρονικά τις έδειχναν τον δρόμο και την έξοδο από τους κινδύνους. Ήρθαμε, μάνα Παναγία, να σου πούμε την αγωνία μας για μια πατρίδα που θέλει να κατεβάσει εθνικά σύμβολα, που θέλει να καταργήσει θρησκευτικά, που θέλει να μας πείσει ότι αυτό το κράτος, το θεοφύλακτο, αείποτε θεοφύλακτο, πρέπει δήθεν να εξυγχρονιστεί, πρέπει να δείξει ένα πρόσωπον αυτό που θέλουν αυτοί οι οποίοι κρατούν και υψώνουν το χέρι τους επιδεικτικός και τιμωρητικός στην ταπεινωμένη πατρίδα μας. Ήρθαμε να σου πούμε, μάνα Παναγία, να φωτίσεις τους άρχοντας να αλλάξουν μυαλά, γιατί η πορεία είναι στραβή αυτή την οποία επέλεξαν. Κι αν κάποτε βγούμε από την οικονομική κρίση που μας μαστίζει, θα μείνουμε φτωχοί και ρακένδυτοι από πνευματικότητα και τότε η τραγωδία θα είναι μεγαλύτερη. Ήρθαμε, μάνα Παναγία, να σου πούμε για την Εκκλησία μας, να την σκεπάζεις όπου γείς την Ορθόδοξη Εκκλησία, να αποδιώκεις με την δύναμη που έχεις ορατούς και αοράτους εχθρούς, οι οποίοι την επιβουλεύονται, οι οποίοι λιμένονται αυτό το οποίο εκείνη είναι, η ελπίδα και το φως του κόσμου. Ήρθαμε, μάνα, να σου πούμε για τα παιδιά σου, την νεολαία, τα οποία βολοδέρνουν μέσα στους δρόμους της αθείας, μέσα σε δρόμους χωρίς διέξοδο, χωρίς φως, χωρίς αλήθεια, μέσα σε δρόμους που οδηγούν σε ψεύτικους παραδείσους των ναρκωτικών, μια ζωή χωρίς έρμα, χωρίς αιστιότητα, χωρίς ελπίδα και σωτηρία. Ήρθαμε να σου πούμε και να σε παρακαλέσουμε για τους φτωχούς και αδυνάτους της πατρίδος και ολόκληρου του κόσμου. Να σε παρακαλέσουμε να τρέξεις τους πρόσφυγες,
να τρέξεις και να περιθάλψεις τα ορφανά του πολέμου, να σκύψεις και να σκουπίσεις δάκρυα και αίματα τα οποία χύνονται ποταμιδών σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήρθαμε να σου πούμε και να σε παρακαλέσουμε εσύ να γίνεις τείχος και να σταματήσεις τα άνομα σχέδια των σκοτεινών εκείνων αρχόντων και συμβουλίων και διαβουλίων τα οποία προετοιμάζουν την είσοδο του Υιού της απολίας μέσα εις τον κόσμο. Ήρθαμε να σου πούμε για τους φτωχούς, τους αδυνάτους, τους περιφρονημένους, για όλους μας ήρθαμε να σου πούμε και να σε παρακαλέσουμε με τη βεβαιότητα και την ελπίδα ότι εσύ είσαι η μάνα, η πλατιά αγκαλιά, η μάνα της υπομονής και του ελέους. Εσύ είσαι τείχος και οχύρωμα σε αυτή την ζωή. Εσύ είσαι εκείνη που σκεπάζεις τις άθλιες ψυχές μας και σε αυτήν την ζωή και κατά την στιγμή της εξόδου μας από αυτή την ζωή. Εσύ είσαι τέλος, αυτή η οποία με την δική σου ηγεσία θα μας αναδείξεις, άμποτε να μας αναδείξεις, Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Χρόνια πολλά μακαριότατε. Χρόνια ευλογημένα, θεοδόξαστα, ειρηνοφόρα, γεμάτα από την χάρη και την ευλογία της Παναγίας. Χρόνια πολλά, αδελφοί, συνέλληνες και πανέλληνες, μη φοβήστε και μην εγκαταλείπετε τον καλόν αγώνα. Ζει Κύριος ο Θεός και εις εκείνον ανήκει η νίκη εις τους αιώνας των αιώνων.
Yeah.
σώσε και απογείσε το μέγισε. Όσοι ύψωστε όμενοι την φωνή του Γαβρίλ εν καλά ανεχώσει. Ελεόχημα της θεότητος όρης και δαιμόνη τα επίγεια της άνω τόρτων και τόσων συνάψασα. Επίτε αυτόν δίχως αρχικός επίτε αυτόν εξαρτηρία και κυφάλα την ζωή νικήσασα το ζωή με τα βέβητας της ευθύνη μίση σου την αθάνατον χωρί φορούν τον αγγέλων συμμορφών και φυνάμεων Αποστόλων των Χριτών και απάσης της πίσεως πεφομένου τεφού Αγγίδα της παράμες του Υιού σου που εναμόμι των ψυχήσουν παρφαινομήτων Θεών Αδελφότητο. Πάμε
πέτρα αντιλήψεως, διαφυλάξεως, ειρήνης και αγαθής καταστάσεως, κράτους, νίκης, πρόοδου και ευημερίας, του ευσεβούς ημών, γένουστε και έθνους, υγείας, ζωής, ελαίους και διαποτήσεως των κυβερνητών αυτού και του καταγήν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού. Υγεία σωτηρία επισκέψη τωρίς και αφέστερο μαρτιών των δούλων Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόποντε και συνδρομητών του πανσέπτου και θεομητρικού μνήματος και πάντων των παρευρισκομένων και παρακολουθούντων την ιερά τελετή και πανήγυριν ταύτη. Αλλά να ο Αχουλαουάνι, πέρα τα